Μάν Γουιαρμπά, καλή μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει και άλλο ένα μιμοποίηση είναι στον αέρα για Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό. Και άλλη μια εβδομάδα έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ ωραίους καλεσμένους, δηλαδή μία καλεσμένη, αλλά έχω και μία έκπληξη, γι' αυτό το είπα στον πληθυντικό. Με τη συνεργάτητα της εβδομάδας, όπως κάθε Δευτέρα, σήμερα μία από τις 12 κοπέλες μου, γιατί έχω και μία καλεσμένη. Και ξέρεις, όταν η καλεσμένη μου είναι γυναίκα και όταν είναι και φίλοι, θα μου πεις γιατί φέρνεις και εχθρούς. Όχι, καμιά φορά για να τους δισπάσω μπορεί και να φέρω και κανέναν εχθρό. Αλλά τους συμπεριφέρομαι σαν φίλος όμως. Έτσι αυτό σε σκάει περισσότερο μέσα και λέει: μα καλά, αυτό δεν με πάει, γιατί μου κάνει τόσο ωραίες ερωτήσεις. Έτσι για να σε κάνω να σκάς. Αλλά από την άλλη όμως θέλω να σου πω ότι δεν πρόκειται να λείψει η αστρολογική ενημέρωση της εβδομάδας όπως κάθε Δευτέρα όλα αυτά τα χρόνια. Και βεβαίως πρέπει να ξέρετε τι θα γίνει από τη σημερινή Δευτέρα και μέχρι την επόμενη. Είτε τα πιστεύεις είτε όχι, εμείς πρέπει να σου αποδώσουμε τι μέλη γενέστε. Και πρέπει αυτό να το ξέρεις γιατί και εν ώψη Ιουνίου, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι γίνονται τρίγωνα, θα μου πεις καλά τον Ιούνιο μόνο τρίγωνα γίνονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο γίνονται πάρα πολλά και βλέπω εδώ ότι υπάρχουν και πολύ σημαντικές αλλαγές για τα ερωτικά. Δεν θα στα πω όλα αυτά φίλε τηλεθεατή, θα στα πω σε πάρα πολύ λίγο. Πριν όμως να σου πω ότι και για σήμερα θα σε στείλω διακοπές. Σήμερα δεν θα σε στείλω σε νησιά των Κυκλάδων, αυτό αύριο πάλι όπως ήταν και χτες που σας είχα στείλει στην Άξο. Σήμερα θα σας στείλω εντελώς δωρεάν μέχρι το πανέμορφο Ναύπλιο, εκεί ακριβώς και συγκεκριμένα στην Ασίνη, μόλις 10 λεπτά από το Ναύπλιο, στο καταπληκτικό πολυχώρο «Ζεις εδώ». Θα πας 4 ημέρες, 3 νύχτες, εντελώς δωρεάν με το πρωινό σου, με καταπληκτική θέα το ξενοδοχείο, με πισίνα μπροστά, με μπαράκι, με παιδότοπο για τα παιδιά, με φοβερό εστιατόριο. Τα πάντα έχει μεριμνήσει και έχει δημιουργήσει ο Γιάννης Ογκολέμης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί θα στείλει 2 ζευγάρια από εσάς εντελώς δωρεάν, με ένα απλό μήνυμα στο mimpispapakiakou.com. Ναύπλιο, Ασίνη δηλαδή. Δηλαδή φεύγεις από τον Ναύπλιο, σταματάς Ασίνη και μετά είναι το Λό και Δρέπανο. Και μετά από την άλλη πας Σκάντια και τα λοιπά. Παίρνεις όμως άμα θες και το fly και πηγαίνεις και ένα πόρο Ύδρας, Πέτσες, όπου θέλεις εκεί γύρω. Άρα είσαι δηλαδή κέντρο απόκεντρο. Θα πας και εντελώς δωρεάν από εμάς για 4 μέρες, είτε και Σαββατοκύριακο είτε καθημερινές, μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη. Δηλαδή και να είσαι νικητής ή νικήτρια για σήμερα, μπορείς να το ανανεώσεις για τέλη Οκτώβρη, για μέσα Οκτώβρη, για μέσα Σεπτέμβρη. Δεν είναι, είσαι υποχρεωμένη να πας σήμερα επειδή το κέρδισες. Όλα αυτά για το ζεις εδώ με πολύ μεγάλη χαρά, εντελώς δωρεάν από την εκπομπή μου πεις. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο αγαπάμε πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ αυθόρμητη, είναι πάρα πολύ φιλική. Είναι φύση και θέση καλλιτέχνης και αυτό το δείχνει ακόμα και στην καθημερινότητά της. Θα μου πεις πώς μπορεί να δείξει ένας άνθρωπος στην καθημερινότητά του ότι είναι καλλιτέχνης. Εάν μιλήσεις και έχεις και εσύ λίγο έτσι αυτό το κάτι της να καταλαβαίνεις τους ανθρώπους που διαφέρουν, θα το καταλάβεις πάρα πολύ εύκολα. Είναι μια ξανθιά ύπαρξη που την έχουμε γνωρίσει μέσα από πάρα πολλά τηλεοπτικά, θεατρικά, αλλά και γενικότερα τη showbiz έτσι μονοπάτια. Αν και κάποια στιγμή στη ζωή της, όπου θα τα πούμε όλα σήμερα αναλυτικά, και εκείνη πέρασε τα δικά της. Σαφώς όμως και εκείνα, και για εκείνα μάλλον, πάντοτε απαντούσε και πάντοτε έλεγε την άποψή της. Αυτή είναι η τριαντάφυλλη Μπουτεράκου που έχω εδώ απέναντί μου και συνήθως σε συνεντευξιάζω πάντα τέτοια εποχή. Ναι, ναι, και είναι το γούρι μου. Και πέρσι είχες φύγει από τη Μύκονο, είχες έρθει να κάνουμε εκπομπή και ξαναγύρισα. Και τώρα πάλι είσαι στα πηγενέλα σου. Πάντως πάντα καλοκαίρι σε φέρνω. Ναι. Ίσως έχω συνδέσει λίγο με την ανέμελη ζωή, την καλοκαιρινή δροσιά, το καλοκαιρινό ήλιο, δεν ξέρω, κάπως έχω συνδέσει. Αυτό είναι μεγάλη μου χαρά, αλλά εσύ είσαι το γούρι μου. Αυτό ναι, το ξέρεις. Αν ότι... νόμιζα, έλεγες εσύ είσαι το τέρι μου. Εντάξει, θα με ξεμαλιάζανε ποτέ, οπότε ναι, πολλές. Γι' αυτό και εγώ, όταν μου λένε να κάνουμε δεσμό, λέω βρε, θες να χάσεις τα μαλλιά σου. Τα μαλλιά. Άστα όχι, τώρα, ας... στους δεσμούς και τέτοια. Όχι ότι δεν μου αρέσουν οι δεσμοί, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, ναι, να σε ρωτήσω. Η τριαντάφυλλη Μπουτεράκου, δεν θα ξεκινήσουμε να πλέξουμε πάλι αυτό το εγκόμιο, γιατί κάθε φορά που έρχεσαι το πλέκουμε και στην ουσία ακόμα και η θεία μου μου λέει καλέ αυτό το βίντεο, το έχω ξαναδεί, βάλτε και κάτι άλλο. Λέω βρε θεία, δεν είναι, βάζω το πιο αγαπημένα μου. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά μας απασχολεί τηλεοπτικά, κινηματογραφικά και γενικότερα σε αυτό που λέμε showbiz, περίπου πόσα χρόνια. Είναι 13 χρόνια σχεδόν. Είμαι επαγγελματίας ηθοποιός, mm-hmm. Είμαι μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Σαφώς είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί είναι και άλλοι πολλοί που είναι επαγγελματίες ηθοποιοί, αλλά ούτε καν γνωρίζουν το Σωματείο. Και κακώς. Εντάξει, ο Σπύρος Επιμπύλας έχει κάνει πολύ μεγάλο αγώνα για να είναι δυνατό και να γράφονται και είναι ηθοποιοί στο Σωματείο. Και πρέπει να γράφονται. Και πρέπει.
Έχω ξεκινήσει, επειδή τελείωσα και σχολή κινηματογράφου τη Λυκούργου Σταυράκου και έχω κάνει σινεμά, τηλεόραση, θέατρο, περιοδίες. Τα έχω κάνει λίγο ανάποδα από ό,τι συμβαίνει συνήθως. Γι' αυτό και τώρα με τις επαναλήψεις που βλέπουμε συνεχώς ο κόσμος. Ευτυχώς αυτό για εσάς. Καλό είναι, αν πληρώνανε και όλοι. Ναι. Τα ξέρεις. Κανονικά θα έπρεπε να πληρώνανε, σαφώς, ναι. Αλλά αν πληρώνουν. Αν... ή τα παίρνουμε μετά από 2-3 χρόνια. Ναι. Ναι. Το καλό είναι ότι ο κόσμος σε βλέπει και σου λέει: α, τώρα που βλέπουμε τις επαναλήψεις των σύριαλ που δεν γίνονται καινούρια, ότι βλέπει, ναι, και αυτά που έχει. Εσύ και τα λοιπά. Βέβαια, εσύ είσαι ένα παιδί που εύκολα μπήκε στην τηλεόραση, γιατί και από το τηλεπαιχνίδι. Και από το τηλεπαιχνίδι. Ναι, και από το τηλεπαιχνίδι λέω, και από τα σύριαλ και από τα διάφορα που έχεις έτσι ασχοληθεί, είσαι ένα παιδί που συχνά πυκνά βρίσκεσαι με τον οποιοδήποτε τρόπο στην τηλεόραση. Αυτό σημαίνει ότι σε κρατάει, που λέμε, τηλεοπτικά ζωντανή και είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Καλά, Αλέξανδρε, εσύ πάντα οι παρατηρήσεις σου είναι to the point και επειδή σε φύγεις και αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα που συμβαίνουν. Παιδιά, χωρίς... βάζετε γιατί... Μα δεν μπορώ. Βάλτε μου λίγο χρώμα για να κοκκινήσω. Την αλήθεια λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ που σε ξέρω και πίσω από τις κάμερες, ξέρω πόσο ευφυής είσαι. Έτσι όπως το ξεκίνησες. Εντάξει, λοιπόν... δεν θα τα πω όλα. Τα θέλω τα μαλλιά μου. Να σε ρωτήσω. Η Τριαντάφυλλη, λοιπόν, όλα αυτά τα 13 χρόνια έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ποια από αυτά όμως πιστεύεις, μπορεί να είναι ένα, δύο, τρία, γιατί φαντάζομαι η σταθμή ζωή μας δεν μπορεί να είναι και περισσότερη. Ποια από αυτά πιστεύεις ότι ήταν αυτά που έδωσαν το δικό σου στίγμα, ανέβηκες απότομα σκαλοπάτια και σε καθιέρωσαν στο ευρύ κοινό? Ποιες συμμετοχές σου, ποιες συνεργασίες ήταν αυτές που πραγματικά από το 1 πήγες στο 5, μετά από το 5 ανέβηκες απότομα? Ήταν οι 7 θανάσιμες πεθερές, που ήταν μια φοβερή συνεργασία. Ένα σύγχαλ που παίζεται ακόμα και τώρα και γίνεται χαμός με αυτά. Ναι, και ήταν και μεγάλος ο ρόλος. Δηλαδή, εγώ ήμουνα σχετικά καινούρια και από ένα μικρό ρόλο που είχα κάνει σε ένα προηγούμενο σύριαλ, με θυμόντουσαν και με πήραν και μου δώσαν μεγάλο ρόλο. Ο ρόλος και μικρός να είναι, σημασία έχει όσο μεγάλο τον παίζεις. Δηλαδή, εννοώ ότι. Σαγαπώ. Ότι δεν έχει σημασία. Υπήρξαν άνθρωποι στο παλιό ελληνικό θέατρο και κινηματογράφο, όπως ο Σταυρίδης, που δεν ήταν ποτέ πρωταγωνιστής, που έπαιζε πάντα δεύτερους ρόλους, αλλά ήταν ο πρωταγωνιστής. Γιατί ακόμα και αν η ατάκα σου είναι μία, ο τρόπος που θα την αποδώσει μπορεί να πάρει όλο το χειροκρότημα. Έχω δει άνθρωπο να βγαίνει σε σκηνή απλά και να κάνει τον γραμματέα, τέλος πάντων, μάλλον τον μεταφορέα ειδήσεων, που βγαίνει ούτε για 10 λεπτά από όλο το ρόλο που είναι μία μισή ώρα, και με το που βγαίνει σύεται το θέατρο, γιατί είναι ο τρόπος που το μεταφέρει αυτό, ναι. Και έχει μείνει στον κόσμο. Οπότε γι' αυτό ποτέ δεν δίνω σημασία στο μεγάλο ή μικρό ρόλο, απλά στη στιγμή που θα σε βγάλει κάποιος ως σκηνοθέτης ή ως σεναριογράφος. Ακριβώς αυτό. Και εμένα αυτός ο μικρός ρόλος ήταν διαβατήριο για τις 7 θανάσιμες πεθερές, που μου έδωσε το ρόλο που ήταν ο σταθμός που με ρώτησες πριν, ένας από αυτούς. Δύο ήταν στο θέατρο με τον συγχωρεμένο, τον Στάθη Ψάλτη, που ήταν μπιμπίλας, ψάλτης, τα έχω ξαναπεί, Παπανίκα, Φωτίδης, ένας τεράστιος θείασος. Και όλοι ήταν πολύ καλοί ηθοποιοί. Μιλάμε, ήταν όλοι, είναι ένας προς ένας, που για μας τους νέους ήταν μάθημα υποκριτικής, σαν να βγάζει σχολή, αυτά που συμβαίναν από πίσω, πώς κάνουν πρόβες, τις συμβουλές που δίνανε. Αυτό δεύτερο ήταν σταθμός. Και ίσως, επειδή έχω παίξει κινηματογραφικές ταινίες, έχω αυτή την τύχη, το Kings of Mykonos. Ναι, βέβαια, γιατί που είναι πολύ μεγάλη παραγωγή. Και ήταν σε επίπεδο συμπαραγωγής και έβλεπες, εγώ είχα μία ατάκα που ήταν ρόλος κανονικός, και έβλεπες το συμβόλαιο, τις πρόβες, τον τρόπο που γυριζόταν. Αισθανόσουν λίγο χόλι. Λίγο χόλι. Αυτό. Μα ναι. Πώς θα ήτανε αν τα γυρίζαμε τις ταινίες έξω? Εμείς είμαστε σε θέση να κάνουμε ταινία Hollywood στην Ελλάδα. Δηλαδή, πιστεύεις ότι άσχετα που δεν υπάρχουν τα χρήματα, αλλά ο εξοπλισμός, η τεχνογνωσία, τα άτομα εκείνα που μπορούν να παίξουν στους ρόλους, έχουμε όλη αυτή την υποδύναμη? Πες το κοντά κάποιος και λέει: εγώ σας δίνω τα λεφτά. Όλα τα άλλα τα έχουμε. Αν μας έδινε τα λεφτά, ναι. Ναι, τα άλλα θα βρίσκονταν. Αλλά επειδή το σινεμά δεν είναι σαν το θέατρο, δηλαδή δεν είναι ότι βγαίνει ένας ταλαντούχος μπροστά από ένα απλό σκηνικό και σκίζει. Το σινεμά έχει να κάνει απεριόριστα με τα λεφτά. Γιατί είναι τεχνική υποδομή, κάμερες, χώροι, location, κοστούμια. Δηλαδή είναι όλο φτιαχτό. Ναι, αν μας έδιναν τα λεφτά, σίγουρα, γιατί εδώ έχει βγει ο Λάνθιμος και σκίζει, παίρνει στις Κάνες τα βραβεία, και άλλοι Έλληνες σκηνοθέτες που βγήκαν. Άρα το υλικό, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, το έχουμε. Ναι, απλά ίσως την υποστήριξη. Κάτι εκατομμύρια λείπουν. Κάτι εκατομμύρια. Δεν ευρώ. Πολύ, εντάξει. Δεν είναι εσύ, αν πιστεύουμε ότι κάποιος άνθρωπος,
μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αλλά είναι όμως αυτό το ιδιαίτερο που έχει σε ένα από αυτά. Η κλίση του, η αγάπη του δίνει το περισσότερο της, το ποσοστιαίο, ξέρεις, από το 100. Γι' αυτό πού θα κατευθυνώσουν, στο θέατρο, σινεμά, στην τηλεόραση, στο σινεμά. Σινεμά, Αλέξανδρε, το λατρεύω. Δηλαδή... Ο ηθοποιός ο πραγματικός όμως πιστεύεις ότι φαίνεται στο σινεμά ή ότι φαίνεται στη σκηνή? Στο γιατί θέατρο. Εκεί δεν υπάρχει κόψε ράψε. Στο θέατρο γαλβανίζεται ο ηθοποιός. Καταρχήν εκεί γίνεται καλύτερος. Εκεί μαθαίνει. Γαλβανίζεται. Γαβλάνει. Α, τι κάνει. Γαλβανίζεται. Α, γαλβανίζεται. Μάλιστα. Ωραία. Για πες και. Γιατί εκεί είναι σαν το μέταλλο που το επεξεργάζονται το χαλκό και φτιάχνουν τα χάλκινα δοχεία. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει αυτή η λέξη. Μεταφορικά λοιπόν ο ηθοποιός βγαίνει ένα κατέργαστο μέταλλο από τη σχολή, αλλά στη σκηνή του θεάτρου παίρνει τα στοιχεία εκείνα που θα τον κάνουν να μάθει την υποκριτική τέχνη. Ο ηθοποιός και γενικότερα ο καλλιτέχνης, αλλά και δύο ηθοποιός όμως, γιατί έχει κείμενα, έχει συγκεκριμένες εκφράσεις, έχει συγκεκριμένες ανάσες, γεννιέται ή δημιουργείται. Μπορεί όποιος θέλει να γίνει ηθοποιός. Μπορεί να πάει στη σχολή και να και μάθει την τεχνική. Μπορεί να γίνει ηθοποιός. Αυτό είναι πολλοί παράγοντες. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Είναι το ταλέντο. Η σχολή, το ένα μέρος, η μελέτη, η επικοινωνία και η επιμονή. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι μπορεί. Πήγε στη σχολή, έμαθε, το τεχνικό μέρος μπορεί. Στο λέω γιατί υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έκαναν τεράστια καριέρα. Είναι, αν το θέλεις, η ιερά τέρατα στις επισκηνής, που άλλα ζουν, άλλα δεν ζουν, που δεν πήγανε ποτέ σε καμία σχολή. Ναι, ναι. Γεννήθηκαν με μεγάλα ταλέντα και υπήρξαν και άνθρωποι που έχουν πάει σε όλες τις σχολές, αλλά δεν καταφέρανε ποτέ παρά μόνο να κάνουν κομπαρσιλίκι ή να μην παίξουν και καθόλου. Τίποτα. Άρα γι' αυτό λέω ότι μια σχολή είναι το απαραίτητο, ή πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με κάποια καλλιτεχνική φλέβα, όπου και αν είναι αυτή, προϋπάρχει? Προϋπάρχει, αλλά γιατί να μην υπάρχει και η σχολή για να τον οδηγήσει και να τον βοηθήσει? Εγώ θεωρώ ότι το απαραίτητο που λες είναι, ειδικά στις μέρες μας, να πάρεις μία υποδομή με ένα καλούπι. Mm-hmm. Όχι παλιά, ναι. Για αυτούς που λες, ας πούμε ο Κωνσταντίνου, το μεγαλύτερο ταλέντο, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που δεν τον δέχονταν στο παλιό στυλ παίξηματος του εθνικού, που ήταν πομπόδες και είχε το πιο μοντέρνο στυλ, ναι, και έπρεπε να πάει σε άλλη σχολή. Ναι, τα έχουμε δει αυτά τα παραδείγματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στην ουσία έγιναν πάρα πολύ γνωστοί είτε στον κινηματογράφο είτε στην τηλεόραση, μέσα από έναν ρόλο που μέσα σε παρένθεση μπορούμε να πούμε καρικατούρα. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα ότι στις ελληνικές ταινίες υπήρχε πάντα μία ηθοποιός, το όνομά της δεν το θυμάμαι, με τεράστια κοτσίδια, η οποία πάντα μίλαγε «Εγώ να σου φέρω από το κοινό σου, παρόλο και τέτοια» που έλεγε, η οποία όμως δεν έπαιξε ποτέ κανέναν άλλο ρόλο. Ναι. Ο ρόλος ήταν μόνο βοηθός, καμαριέρα, κόρη, ξαδέλφη, δεν ξέρω, και πάντα έκανα αυτόν τον ρόλο. Άρα πιστεύεις ότι ένας ηθοποιός μπορεί να κάνει ένα πιο εύκολο intro όταν στιγματιστεί με έναν ρόλο περίεργο, αλλά αυτό μήπως όμως σου γίνεται στίγμα και δεν μπορείς να παίξεις κάτι άλλο? Όπως και η Τασό Καβαδία, μεγάλη ηθοποιός δραματικής, αν το θέλεις, σχολής και τέχνης, έπαιζε πάντοτε την κακιά. Δεν μπορούσα ποτέ να τη φανταστώ ότι θα σου πει «αχ, πόσο σ' αγαπάω», γιατί και μέσα από το βλέμμα της το «σ' αγαπάω» ήταν «μετά θα στη φέρω». Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που παίξαν συγκεκριμένους ρόλους και έτσι ακολουθήθηκε όλη η καριέρα τους. Νομίζω ναι. Αυτό είναι καλό. Όχι απαραίτητα. Γιατί το θέμα είναι ότι μερικοί δεν είχαν τα προσόντα να πάνε παραπάνω. Ή δεν θέλανε να πάνε παραπέρα, θα φτιάξαν ένα τύπο, όχι ένα χαρακτήρα, μια καρικατούρα, και με αυτό πορευτήκανε. Μερικοί όμως πάρα πολύ ταλαντούχοι ηθοποιοί, επειδή το κοινό αγαπάει και... Η αγάπη αυτή είναι και μία τροχοπέδι, είναι σαν αλυσίδες. Σε θέλει σε ένα πράγμα, άμα σε έχει μόνο αγαπήσει έτσι. Και σταματάει εκεί. Θα σου γυρίσει την πλάτη αν το αλλάξεις. Ποιον θεωρείς εσύ από τους παλιούς ηθοποιούς πραγματικά, έτσι με την εμπειρία σου μετά από 13 χρόνια, με τις συζητήσεις που έχεις από φίλους φίλες, ποιον θεωρείς πραγματικά αληθινά μεγάλο ταλέντο και μεγάλο στάρ? Της εποχής του κινηματογράφου. Σταρ, η Αλίκη, που είναι παιδιά 4 χρονών, που βλέπουν τις ταινίες της και την ξέρουν τόσα χρόνια μετά. Η Αλίκη ήταν σταρ όμως και χωρίς να παίζει στο θέατρο. Ναι. Ήταν αυτό που σου είπα, ότι υπάρχουν άνθρωποι οποίοι... Λάμψη. Μπράβο. Λέγανε άνθρωποι που ζουν ακόμα και την έχουν γνωρίσει, ότι περνούσε από δίπλα σου και ένιωθες ότι έχει καταπιεί προβολέα. Πραγματικά. Μάλιστα.
Βέβαια. Γιατί η στάρ είναι η διάρκεια στο χρόνο. Υπήρχαν, την πολεμήσανε πολύ την Αλίκη και εσύ ξέρεις πώς είναι η διάρκεια στο χρόνο. Σαφώς. Ή να σε έχουν πολεμήσει στην αρχή που και τραβάει... να είσαι ακόμα. Και δεν θέλω να αντιστρέψω τη συνέντευξη, αλλά όχι. Αλέξανδρε, επειδή. Είμαι... Να μην την αντιστρέψεις. Να το πω όμως, συγγνώμη, να μην φημωθώ. Ξέρεις πώς είναι να ξεκινήσεις στην αρχή και να σε πολεμήσουν και με ναι, τη βεβαίως. Διάρκεια που έχει η εκπομπή σου να έχουν έρθει και να έχουν κάνει respect, να έχουν σεβαστεί τη διάρκεια. Ναι, εγώ έχω μια το έχει ζήσει και στο. Το έχω ζήσει πολύ, ναι. Αλλά εμένα μου αρέσει κιόλας, με τριγκάρει και λίγο αυτό. Ξέρεις ότι εγώ τριγκάρομαι λίγο από το αντίθετο. Απλά με τη διάρκεια έχεις κλείσει και τα υπόλοιπα στόματα χωρίς να προσπαθήσεις. Ναι, και επίσης μάλιστα κλείνω και τα στόματα χωρίς την ουσία να κάνω κάτι. Χωρίς να προσπαθείς. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής τώρα. Γιατί σε λίγο θα πάμε να δούμε τα ζώδια της εβδομάδας. Κοντά μας θα είναι και η Άντα η Λεούση. Θα παραμείνει στην παρέα μας να δούμε στη ζώδιο είσαι. Εγώ καιρός. Ναι, μωρέ, τι ρωτάω, αφού είμαστε δύο ζώδια. Ναι. Απλά στον οροσκόπο νομίζω. Στον οροσκόπο. Εγώ είμαι ηχθής. Εσύ είσαι. Παρθένος. Εντάξει, είσαι απόλυτη γη. Ναι, είμαι απόλυτα γη. Αυτό είναι και το κακό. Λοιπόν, αλλά όμως πρόσεξε. Και στο τρίτο μέρος σου έχω και μία έκπληξη. Επειδή τελευταία ξέρω, έτσι βλέπω και στο Facebook και τα λοιπά, ότι έχεις μία τάση και μία ιδιαίτερη δυναμία στο να προσέχεις πολύ τον εαυτό σου. Γιατί αυτό είναι όταν, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, πραγματικά είναι καλλιτέχνης. Θέλει καθημερινά να είναι πάντα περιποιημένος. Όχι όσο μετά μπορείτε να πάξεις. Βλέπω πολλές ηθοποιούς και καλλιτέχνες και τραγουδιστές στον δρόμο. Και είναι φίλοι μου και λέω: Απ' τι κάνεις και τα λοιπά. Μου λένε πάρα πολύ καλά. Αυτό πάω για ένα καφεδάκι. Και ξαφνικά σου με τη βλέπεις σε μία πρεμιέρα και λες: Αυτή είναι, τώρα μεταμορφώθηκε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να περιποιεί τον εαυτό του. Δεν είναι να σηκώνεις το πρωί και να βάζεις από το πρωί την τακούνα, την 8-πόντη και 15-πόντη για να πάω στο σούπερ μάρκετ. Αν και αυτό στη γυναίκα είναι απαραίτητο αξεσουάρ για μένα. Η γυναίκα νομίζω δεν πρέπει να έχει τίποτα, αλλά πρέπει να έχει τα τακούνια της τουλάχιστον. Τι ωραία που τα λες. Σταμάτα. Ναι, αυτό σταμάτα. Είναι δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να βγεις σαν μακιγιάριστη, να βγεις με το μαλλί ένα γκότσο, να βγεις με ένα απλοντήσιμο, αλλά νομίζω ότι η γυναίκα χωρίς τακούνι. Εντάξει, εγώ τα λατρεύω τα τακούνια. Απλά δύο χρόνια στη Μύκονο, όπως καταλαβαίνεις. Εγώ τις γυναίκες στο κρεβάτι μου συνήθως τις δίνω, αλλά το τακούνι το φοράνε. Πιέζομαι κάποια στιγμή, είναι λίγο προβληματικό, αλλά εντάξει. Όπως και ο σταμάτα! Σταμάτα! Λοιπόν, θέλω όμως να σου πω ότι έτσι λοιπόν είπα να κάνουμε και μία έκπληξη, γιατί θεωρώ ότι είσαι άτομο που είσαι, αν το θέλεις, open mind και στην κάμερα και δεν έχεις πρόβλημα να δείξεις στην κάμερα ότι είσαι πολύ κοντά στο κοινό. Όχι, δεν θα σε εκδείξω από εμάς. Αλλά ή τουλάχιστον δεν σε εκδείξω πολύ. Εδώ θα μείνεις τώρα, περιμένω την έκπληξη τώρα, δεν μπορώ να φύγω. Λοιπόν, θέλω όμως πριν να μου πεις και έτσι να μείνουμε ποιο είναι το σημείο εκείνο του εαυτού σου, του σώματός σου, του κορμιού σου που περιποιείσαι πολύ περισσότερο και που αν το θέλεις δίνεις πολύ μεγαλύτερη σημασία. Νομίζω θα έλεγα το πρόσωπο. Το πρόσωπο. Το πρόσωπο. Το κρατάμε αυτό. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Έτσι ξεκουραζόμαστε, μείνουμε λίγο νεράκι και τα λοιπά, λέμε λίγο τα δικά μας. Έρχεται και η μοναδική Άντα Λεούση εδώ κοντά για να συνεχίσουμε τα ζώδια της εβδομάδας. Και στο τελευταίο μέρος συνεχίζω πάλι με Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου και την έκπληξη τη δική μου. Δεν μπορώ να στην πω, φίλε τηλεθεατή μου, θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά θα την ακούσει. Οπότε κάνεις λίγο υπομονή, αλλά έχουμε πάρα πολύ ωραίο θέμα που ενδιαφέρει, πρόσεξε, όλες τις γυναίκες. Μείνετε κοντά μου και θα καταλάβετε τι εννοώ. Σε πάρα πολύ λίγο. Olive Oil. Η επανάσταση στην περιποίηση του προσώπου. Μια πλήρη σειρά για το πρόσωπο με βάση το λάδι ελιάς Κρήτης και μοναδικά φυτικά συστατικά. Και τώρα η καινοτομία μας. Μάσκα πάγου. Ξύπνησε την επιδερμίδα σου με κρυοθεραπεία μόνο σε 20 μέρες. Τονώνει, αναζωογονεί, αλλά και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. 24,99 πολύ καλά ακούσατε το κάθε προϊόν. Και τώρα, αν πάρετε δύο προϊόντα, εντελώς δωρεάν το γαλάκτωμα καθαρισμού. 210-5767-806 και 697-9948-012. Olive Oil. Κλείσε τώρα ραντεβού με την ομορφιά. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο Κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων.
Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, Ανταλεούς εδώ κοντά μου όπως ακριβώς και είπα πριν από λίγο. Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου παραμένει εδώ στην παρέα μας, γιατί αμέσως μετά έχουμε και την έκπληξη και πού θα πας άλλωστε. Τι κάνετε, κορίτσια, εσύ δηλαδή που μου ήρθες τώρα. Καλά, καλά. Γίνεται ένας πανικός. Τι γίνεται αυτή τη βδομάδα και όλοι θέλουν να μάθουν τα αστρολογικά τους, 19 και μετά. Τελειώνει. Είμαστε μέσα του Ιουνίου, τελειώνει. Δηλαδή, πάμε για Ιούλιο, ξεκινάνε διακοπές πιο έντονα. Α, αυτό δηλαδή, ότι θέλουμε διακοπές και πήγαινε έλα και τα λοιπά. Βέβαια. Γίνονται κάποια πράγματα έτσι που, αν το θέλεις, θα μας οθήσουν ενώπιση ναι, του καλοκαιριού, ζέστης. Βέβαια. Α, έχουν είναι, δηλαδή είναι και ωραία, αυτή την είναι ωραία σκηνικά και πολύ ωραία. Οι καλεσμένοι μας εδώ πριν πει στα ζώδια και ο λόγος πάει μόνο σε σένα. Οι καλεσμένοι μας, οι τριαντάφυλλοι εδώ, είναι εγώ καιρός. Ναι, με οροσκόπο ηχθή. Ηχθή. Τι γίνεται για φέτος το καλοκαίρι, γιατί περιμένει και κάποιες προτάσεις, ετοιμάζεται για κάποια πράγματα, έχει πράγματα να κάνει. Όχι, θα πάει πολύ καλά. Και γενικά και για σένα είναι και στη σχέση εγώ καιράκι. Και για σένα είναι πάρα πολύ καλή η περίοδος. Καλό είναι βέβαια από Σεπτέμβρη να ξεκινήσουμε δουλειές και τα σχετικά. Για την ώρα, καλό θα είναι να κάνεις συνεργασίες με άτομα στο να κερδίσεις, να... επικοινωνία δηλαδή, να έρχεσαι να πάρεις ιδέες για απλά τα σχεδιά σου. Απλά να επισημοποιήσει το ναι, να μην να επισημοποιήσει, ναι. Αλλά το καλοκαίρι γενικότερα για τους εγώκερους και δει με τον οροσκόπο, καλά αυτό πρέπει να το δεις με το χάρτη. Αλλά είναι μια καλή περίοδος για να ξεδώσουμε, είναι πολύ να καλή, καλά, πολύ καλή περίοδο. Θα ξεκουραστούμε λίγο φέτος, ναι, γιατί μέχρι αυτό, πέρσι κουραζόμασταν οι εγώκεροι. Γι' αυτό με ρωτάνε, γι' αυτό που είπε και ο Αλέξανδρος προηγουμένως, οι περισσότεροι θέλουν να έχουν ανάγκη από διακοπές, από ξεκούραση, από χαλάρωση. Νομίζω ότι έχουμε περάσει όλοι τόσα πολλά που το έχουμε ανάγκη τελικά όλο αυτό. Ναι, αλλά το λίγο... στοιχείο που είσαι ειδικά εγώκερος με ηχθή είναι ένα στοιχείο το οποίο συνδυάζει σταθερότητα και παράλληλα και νερό. Δηλαδή, είσαι και από τη φύση σου το αλλιώς ήρεμο άτομο σε γενικές γραμμές. Ναι, όπως... είναι πολύ low profile, είναι ήρεμη. Ναι, όπως και ο Αλέξανδρος που είναι με το εγώ καιρός με παρθένο. Βέβαια, για αυτή είναι... την εβδομάδα, πιο αναλυτικά είναι θα τα ακούσεις τώρα, γιατί θα ακούσεις και το ζώδιο και τον οροσκόπο και θα κάνεις ένα συγκερασμό. Γιατί... Σας ακούω πάντα έτσι κι αλλιώς στην ναι, εκπομπή. Αλλά εμείς όμως, ξέρεις, κοιτάμε λίγο και τον οροσκόπο τώρα, άσχετα είμαστε 31, τον κοιτάμε. Γιατί πάνω από τα 30 πρέπει να τον κοιτάμε. Όλα και ακόμα και για ένα χρόνο ναι, κάτι μπορεί να κάνει. Στα 35 μου τον κοιτάω πιο πολύ, αλλά και στα 31 μου αξίζει τον κόπο. Συμφωνώ. Για πάμε ο λόγος σε σένα. Λοιπόν, στις 21 ο Ερμής περνάει στον καρκίνο, δίνοντας αρκετές ευκαιρίες για να βρείτε λύσεις σε θέματα που σας απασχολούν. Περισσότερο ευνοούνται τα ζώδια του νερού, καρκίνος, σκορπιός και ηχθής, και της γης, ταύρος, παρθένος και εγώκερος. Με λίγα λόγια, ευνοείστε και από τις, ειδικά για αυτή τη εβδομάδα είναι σούπερ. Η νέα σελήνη πραγματοποιείται στις 24 στον καρκίνο. Θα αποκατασταθούν οι ισορροπίες σε σχέσεις και σχέδια, ενώ ο κοινωνικός τομέας γίνεται πιο ανθυρός. Ευνοούνται περισσότερο τα ζώδια του παρορμητικού σταυρού και του δεύτερου δεκαημέρου, κρυή, καρκίνη, ζυγή και εγώκερη. Αλλά όσοι έχουν και οροσκόπο σε αυτά τα ζώδια. Πάμε να δούμε αναλυτικά ένα τα ζωδιάκια μας. Κρυός. Να θυμάστε ότι τα μεγάλα ρίσκα κρύβουν κινδύνους και δεν έχουν υπολογίσει τι πρόκειται να συμβεί. Εξελίξτε την προσωπική σας ζωή, βάζοντας μπροστά το δυναμισμό σας. Συναισθηματικά και οικονομικά θα έχετε ευκαιρίες που θα σας γεμίσουν με θάρρος. Ταύρος. Θα ζήσετε απεγνωσμένα την επιβεβαίωση τρίτων για την πορεία που έχετε χαράξει. Όμως δεν είναι αυτό που θέλετε και χρειάζεστε. Μην βιαστείτε να απαντήσετε σε προτάσεις που θα προκύψουν, γιατί είναι καλύτερα να το κάνετε αργότερα που θα έχετε δει τα πράγματα λίγο διαφορετικά και πιο σταθερά. Δίδυμοι, αποφύγετε παιχνίδια εξουσίας που θα σας φορτώσουν με επιπλέον ευθύνες και υποχρεώσεις. Διαχωρίστε το πραγματικό από τις ουτοπίες πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση με σοβαρότητα. Τα όρια θα είναι ασαφή και μη ευδιάκριτα, που ίσως σας οδηγήσουν σε λαθασμένες επιλογές. Καρκίνος. Μικρά πράγματα θα σας δώσουν χαρά, υπενθυμίζοντας σας πως η πραγματική ευτυχία δεν βρίσκεται απαραίτητα στα μεγάλα πράγματα. Ηρεμήστε και αποφασίστε να κάνετε μία σχέση που θα καλύπτει τις ανάγκες σας. Κοιτάξτε γύρω σας και επιλέξτε για τέρι σας κάποια από τα υπαρκτά πρόσωπα και μην ψάχνετε το πρόσωπο που είναι μόνο στη φαντασία σας. Με λίγα λόγια, να το δουν λίγο φιλικά. Σαφώς, και έτσι πρέπει. Λέων,
Η συναισθηματική ανασφάλεια θα αποκαλυφθεί από τη μόνιμη ερωτική επιβεβαίωση που αναζητάτε. Κάτι που πολλές φορές είναι και μείον στις σχέσεις σας αυτό. Η αποκλειστικότητα που θέλετε θα κουράσει και εσάς και τον σύντροφό σας, ενώ δεν αποκλείεται να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στις προσωπικές σας σχέσεις. Παρθένος, εντυπωσιάστε με την επιμονή και τις ιδέες σας και συνεργάτες και άτομα κύρους. Σαφώς δεν θα μπορέσετε να αποφύγετε την κούραση, μια και ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος, αλλά αν οχυρωθείτε καλά θα νικήσετε τα εμπόδια που θα υπάρξουν στο δρόμο σας. Ζυγός, αρχίστε να βλέπετε πιο καθαρά αυτά που θέλετε από τις σχέσεις σας, αυτά που μπορείτε να κατακτήσετε και αυτά που πρέπει να ξεχάσετε. Αποφύγετε να θίξετε κακώς κείμενα ή να είστε εριστικοί με τους γύρω σας και ειδικά με τα οικογενειακά σας πρόσωπα. Σκορπιός, δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα με τους συγγενείς σας ή με τους φίλους σας, με τους γνωστούς σας, αφού απέναντίας θα βελτιωθεί η στάση σας απέναντι σε πρόσωπα και σε καταστάσεις. Εποφεληθείτε από τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν, κάνοντας αυτά που νιώθετε πως έχετε πραγματικά ανάγκη. Τοξότης. Ίσως έχετε μπερδευτεί γιατί αρχίσατε να συνειδητοποιείτε ότι μπορείτε να καταφέρετε μόνοι σας χωρίς δεκανίκια και χωρίς συνεργάτες ή διάφορους άνθρωπους που βρίσκονται στον κύκλο σας. Ίσως ακόμα να είστε δύσπιστοι για την καλή ροή ορισμένων εξελίξεων. Στη συνέχεια θα έχετε χειροπιαστές αποδείξεις που θα σας καθησυχάσουν και αυτή η εβδομάδα σας ευνοεί ιδιαίτερα. Εγώ καιρός. Α, για να ακούσουμε και οι δύο τώρα. Θα είστε πιο δυναμικοί στις αποφάσεις αυτήν την εβδομάδα και έτοιμοι να δώσετε λύσεις όπου χρειαστεί. Να είστε ελεύθεροι και να προχωρήσετε μπροστά. Πάντα και πολύ ορκημένοι κιόλας, όχι μόνο ελεύθεροι. Ακολουθήστε μία τακτική που να είναι δυνατή ώστε να αντλήσει την προσοχή των άλλων. Αποφύγετε βαρισίμαντες δηλώσεις για να είσαστε πάντα αντικειμενικοί. Με λίγα λόγια και κοφτά. Μάλιστα. Υδροχόος. Σκεφτείτε όλες τις παραμέτρους πριν πάρετε αποφάσεις. Ειδικά αν υπάρχει στη ζωή σας μια σχέση που μετράει χρόνια και έχει περάσει από όλα τα στάδια της δοκιμασίας που κρίνετε εσείς για τον εαυτό σας. Παράλληλα, θα έχετε ευκαιρίες για να αυξήσετε τα εισοδήματά σας και αυτή τη φορά χωρίς πολύ κόπο. Ιχθύς. Αρχίστε να γίνεστε πιο συγκεκριμένοι στον τρόπο που εκφράζεστε και δώστε στους άλλους να καταλάβουν ότι αυτό που ακριβώς θέλετε να τους πείτε είναι και αυτό που πραγματικά θέλετε. Χωρίς να υπάρχει δυνατότητα παρερμηνίες, γιατί αλλιώς θα καταφέρετε το αντίθετο από αυτό το αποτέλεσμα που θέλετε να πετύχετε. Και κάντε πιο απλές οι σκέψεις για να μπορέσουν και να βγάλουν πλέον συμπεράσματα και αυτοί που είναι γύρω σας για το τι θέλετε, για το τι πραγματικά νιώθετε. Έτσι μου πεις ότι δεν εβδομάδες. Είναι πάρα πολύ ωραία εβδομάδα. Είναι πολύ γλυκιά εβδομάδα. Και εμένα μου αρέσει αυτή η γλυκιά. Και είναι και λίγο πιο δυναμική θα έλεγα, πιο αποφασιστική. Mm-hmm. Δηλαδή πλέον έχουμε κάνει τις σκέψεις μας σε κάποια πράγματα. Είμαστε βέβαια ακόμα να το κάνω, να μην το κάνω, αλλά είμαστε πιο επιθετικοί όσο αφορά με σύνεση, με ηρεμία, έχουμε σκεφτεί δηλαδή κάποια πράγματα ουσιαστικά. Ναι. Και είναι η εβδομάδα που ευνοεί γιατί χτυπάει και τους δύο, η Σελήνη δηλαδή αύριο χτυπάει και τους δύο, και τα δύο ζώα, και τα δύο κομμάτια του κύκλου με λίγα λόγια. Το θέμα είναι ότι δεν χτυπάμε εμείς το κεφάλι μας. Αυτό είναι το μόνο ευχάριστο στην όλη ιστορία. γιατί επί του πρακτέων Γιάννη μπορεί να το χτυπάμε, αλλά τουλάχιστον ζωδιακά όχι. Δεν μου λες τώρα που έχουμε έτσι πάρα πολύ λίγο χρόνο. Το κορίτσι μας, σαν εγώ καιρός με ψαράκι, με ποια ζώδια έτσι τα βρίσκει καλύτερα? Τι ωραία, δεν ρωτάς αυτά που θέλω εγώ. Ναι. Πώς με ξέρεις? Ποια έτσι τις κολλάνε, γενικά, σε μια γενική έννοια. Εκτός από τα γήινα ζώδια, όπως είναι ο Ταύρος και ο... Εγώ καιρός, Παρθένος. Μπράβο. Λέω εγώ τώρα. Ναι, δύο σε ένα. Σε ευνοούν και τα νερά λόγω του οροσκόπου σου. Δηλαδή και Σκορπιή έχεις μια γοητεία. Σε αυτήν και... την... Ναι, αλλά που περνάω εγώ καλά. Γιατί και εντάξει, η καρκίνη. Βέβαια, η καρκίνη είναι λίγο... Επειδή είσαι πιο ευαισθητούλα, εσύ σου βγαίνουν λίγο... Είσαστε και δύο ευαίσθητοι, δηλαδή, και το χρησιμοποιούν τα όλα. Δεν συμφωνώ ότι ο καρκίνος είναι και πολύ ευαίσθητη. Μπορεί να ήταν ο σκόπος και να έρθει σε σκληροπυρηνικό. αν το θέλεις, με ποιο ζώδιο δεν μπορεί να είναι σε ένα σπίτι μαζί, πιστεύεις?
Όπως τη βλέπεις και την κόμμα. Με ζώδιο του αέρα δεν το έχεις. Καθόλου όμως. Δεν έχεις καθόλου επικοινωνία. Καθόλου. Μα δεν μπορώ. Εγώ είμαι γήινη, σταθερή, προγραμματισμένη. Είναι νερό. Λογική. Δεν μπορώ αυτό. Είναι δύο στοιχεία που σκέφτεσαι. Ουσιαστικά, Άντα, αυτό το καλοκαίρι δεν σα το έχω ρωτήσει. Τα λέμε κάθε εβδομάδα. Αλλά ποια ζώδια έτσι ευνοούνται, του νερού, τη γη, του αέρα. Συνήθως είναι σταθερά και νερό, ναι, καλοκαίρι. Αέρας όχι τόσο, γιατί κουράζεται λοιπόν, ο αέρας. Είναι λίγο το πιο φευγάτο, πιο. Είναι. Αν το θέλει το καλοκαίρι. Φέτος που έχεις φτιάξει πάρα πολλούς χάρτες, έχεις δει κόσμο κτλ. Ενδείκνεται πιο πολύ για προσωπική ξεκούραση, για επαγγελματικά πλάνα, για οικογενειακά πράγματα. Για προσωπική. Άρα, γενικότερα στα ζώδια να μην κάνουμε, έχεις πει πολλές φορές ότι μιλήστε, κάντε τις επαφές σας, αλλά μέχρι το Σεπτέμβρη μην υπογράψετε, κατοχυρώσετε. Ναι, καλό είναι. Φέτος είχαμε και πολλούς πλανήτες ανάδρομους, είχαμε αρκετά θέματα. Όσο αφορά επαγγελματικά. Βεβαίως. Και καλό θα είναι, ειδικά αυτό το καλοκαίρι, όσοι μπορούν τουλάχιστον να ξεφύγουν, να ηρεμήσουν, να χαλαρώσουν και όντως όλα τα επαγγελματικά κομμάτια να τα αφήσουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που μπαίνουμε πλέον σε ένα άλλο κύκλο. Σε αυτόν τον συνδυασμό που έχω απέναντί μου, ποιος πιστεύεις ότι περισσότερο έτσι κινεί τα νήματα, δηλαδή ο ηχθίστης ή ο εγώκερος, έτσι όπως έχεις μιλήσει, όσο την έχεις εδώ δει, ό,τι έχεις εισπράξει. Για το τώρα ή για γενικά μιλάμε. Γενικά, τι πιστεύεις ότι γενικά, περισσότερο έχει. Πιστεύω ότι έχετε μια πολύ καλή συνεργασία και μέσα στο πλατό και γενικά μια επικοινωνία πολύ καλή. Και θα ευνοηθεί και ένα από τον άλλον γιατί έχετε πολύ καλή χημεία όσο αφορά το. Για λοιπόν να το υπογράψω. Εντάξει, εγώ προσπαθώ, αλλά. Εγώ έχω με όλα τα ζώδια χημεία. Αρκεί να κάνεις αυτό που θέλω. Εσύ είσαι πανταχού παρόν. Δημοκρατικός. Είμαι πολύ δημοκρατικός και δεν με ενδιαφέρει πραγματικά. Ό,τι θέλεις θα το κάνεις, αν το θέλω κι εγώ. Εγώ όταν ξεκινάει αυτή η κουβέντα που στη φέρνει μετά που λες αγάπη μου, τι θέλεις, ό,τι θέλεις, αρκεί να πω ναι. Μετά το μετά. Είναι πιο σταθερός πεθαίνεις, δεν γίνεται. Κοίτα, όχι, να πω, εγώ είμαι πολύ δεν είμαι δημοκρατικός, πες. Λέω όχι. Απλά θέλω να μου δείξεις ότι έχω πει εγώ το ναι. Αυτό. Εσύ με ξέρεις πολύ καλά. Θα σου κάνω το κατήγα, αλλά μην έχεις και μου το απαιτήσεις, γιατί μου γυρίζεις το μάτι. Μπορείς να μου το πεις πιο απαλά, πιο ήρεμα και θα στο κάνω το. Έτσι είναι οι ευφυείς άνθρωποι. Είναι αυτό που λένε, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει κόκαλα τσακίζει. Καλά, η γλώσσα πολλά κάνει. Δεν τυχαίες. Η ευφυΐα του Αλέξανδρου όμως είναι sui generis, δεν είναι το ζώδιο. Ναι, το ότι μπορεί να κάνει τόσες παράλληλες σκέψεις και να είναι. Όλους τα σαριά! Ναι, σήμερα με έχει τρελάνει που πάει να πει. Και αυτά που νόμιζες καλά το κάνει. Ναι, μπορεί να κάνει λέει τόσο πολλά αυτά. Σκέψεις! Λοιπόν, θα σε αποδεσμεύσουμε. Να πούμε άλλη μια φορά το τηλέφωνο του γραφείου. 210-41-31-584. Γιατί εν ώψη και καλοκαιριού που φεύγουμε και διακοπές και όλοι θα πάμε και αν θα χωρίσουμε, ξέρεις, υπάρχουν ζευγάρια που πριν φύγουν. Έχει παρατηρηθεί, θα σου πριν φύγουν, χωρίζουν. Καλοκαίρι δεν χωρίζουν. Όχι, εγώ όμως έχει παρατηρηθεί ότι πάνε διακοπές και πραγματικά πολλά ζευγάρια γίνονται εκεί άνω κάτω. Ναι. Ή θα πας διακοπές και αν έχεις φύγει και ενευριασμένος, μπορεί εκεί να τα βρεις ακόμα καλύτερα. Πάντως, οι διακοπές είναι ένα διφορούμενο πράγμα. Όπως ας πούμε έχουν πει ότι όσο σε βγάλει, εγώ αυτό δεν έχω πάει ποτέ σε αυτό το νησί, είναι το μόνο που δεν έχω επισκεφτεί. Σαντορίνη. Πού το ξέρεις όταν το κατάλαβα. Ότι ενώ έχω τόσους φίλους, πραγματικά δεν έχω πάει στο νησί αυτό γιατί λένε όταν πας σε αυτό το νησί ή χωρίζεις. Ή παντρεύεσαι. Ή ερωτεύεσαι. Ούτε να χωρίσω θέλω, ούτε να παντρευτώ, οπότε δεν πάω. Σταματάω στην Ίω. Γιάννη, κατεβαίνω, πάνε αυτοί σαν το ίδιο και πιστεύουν να με πάρουν. Λοιπόν, πάντως πραγματικά δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό με κάποια μέρη της Ελλάδας, δεν το έχεις συναντήσει. Υπάρχει. Για μένα αυτά τα δύο νησιά, γιατί και στη Μύκονο και στη Σαντορίνη χωρίζουν και με πολύ, είναι η ένταση και την υπερπροσφορά. Το μάτι που ανοίγει, καλά, το που βλέπεις κι άλλα. Είναι, αλλά εκεί είναι τόσο μεγάλος ο ρυθμός και οι ενέργειες που ίσως λαμβάνεις. Αυτό μπορεί. Που ξαφνικά που τρώσε μια. Μια φλασιά πραγματικότητας. Κάνεις μια αυτογνωσία γρήγορη και λες ποιος είμαι, πού είμαι, ποια είναι η ζωή, ποιος είναι ο κόσμος, τι γίνεται γύρω μου, γιατί είμαι ακόμα και εκεί ξεκινάνε τα προβληματάκια. Ναι.
Ανταλεούς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ δεν φεύγεις. Εσύ τώρα κάθεσαι λίγο. Κάθομαι. Πάμε να βγάλουμε καμιά φωτογραφία, γιατί θέλω έτσι να αλλάξω κάτι εδώ, έτσι λίγο να το εφαρμόσω όπως πρέπει. Και την επόμενη Δευτέρα κοντά μου. Σε ευχαριστώ, κοριτσάρα μου. Σε αποδεσμεύω, γιατί έχεις τα ραντεβού σου. Είναι δύσκολη καιρή και πρέπει να προβλέψει. Εσύ παραμένεις και εγώ παραμένω. Και εσείς παραμένετε και όλοι μαζί σε 2,5 λεπτά θα είμαστε και πάλι παρέα. Μείνετε μαζί μας. Άρωμα Σμύρνης. Η ιστορία μας, ένα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν. Ένα παράθυρο στο μέλλον. Εδώ που το παλιό συναντά το νέο. 18 μοναδικές σμυρναίκες υπηρεσίες μελλοντολογίας στα 4 καταστήματά μας. Στην Αθήνα, Παγκράτη, Μαρούσι, Εγάλεο και Πειραιά. Και για όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, τηλεφωνικά ραντεβού με αστική χρέωση. 211-213-8811. 215-550-9088. Άρωμα Σμύρνης. Είναι απλά μια εμπειρία ζωής. Μέλι Μάνης. Αγνό, παραδοσιακό μέλι που νοστιμίζει τη ζωή μας με την πλούσια γεύση του. Μέλι Μάνης, η γεύση της παράδοσης. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Περιστέρι, Ήλιον, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Θα σου εξηγήσω. Μην παθαίνεις κάτι. Δεν θα με εκδίσεις, μου το πες. Όχι, απλά θα σε στυλιζαρίσω, αλλά θα σου πω. Εντάξει. Περίμενε. Λοιπόν, να πω ότι τρίτο μέρος της εκπομπής, σε Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου εδώ κοντά μας. Αποδεσμεύσαμε την Άντα Λεούση, βεβαίως, γιατί έχει πάρα πολλά ραντεβού στο γραφείο. Αλλά επειδή σου υποσχέθηκα ότι έχω μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, πρέπει να σου πω το εξής. Επειδή ξέρω ότι τα μαλλιά είναι για σένα ένα απόσπαστο κομμάτι σε μια γυναίκα, δηλαδή μια γυναίκα, όπως είπα εγώ στην αρχή, έχει το τακούνι και το μαλλί. Αν το μαλλί είναι χάλια και δεν φοράει τακούνι, μπορεί να θεωρήσει ότι δεν έχει και γυναίκα δίπλα σου. Πολλές φορές το έχω δει. Δηλαδή να την κοιτάω και να λέω: βρε κοριτσάκι, μαζί ήρθαμε. Δηλαδή απορώ καμιά φορά. Γι' αυτό μια γυναίκα πριν την κρατήσεις για πάντα μαζί σου, φέρ τη να κοιμηθείτε μαζί. Άσ' την ανέμελη να κοιμηθεί πολλές ώρες και δέστε το πρωί. Και μετά θα αποφασίσεις αν τη θέλεις κάθε μέρα. Λοιπόν, όχι πως τον άντρα δεν πρέπει να κάνουμε τον ίδιο, να τον δούμε και αυτόν το πρωί πως ξυπνάει και μετά αποφασίστε αν τον θέλετε ή όχι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχω έναν αγαπημένο σου φίλο εδώ κοντά που το έτσι μέσα από το Facebook τα, και τις φωτογραφίες που βγάζετε. Ξέρω ότι με ένα κομμωτήριο όσο ήσουν στη Μύκονο, GT, σου λέει κάτι, και Αρθάσο, καλά το λέω. GT, Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Μύκονος, από τη Μύκονο. Αλλά και στην Αθήνα βεβαίως με κατάστημα. Τους έφερες επειδή... από τη Μύκονο γιατί είσαι ικανός ή από την Αθήνα? Ναι, τους έφερα από την Αθήνα. Α, δεν ξέρω τώρα μετά ικανός. Θα πούμε στη Μύκονο λόγω ότι ανοίγει για τα καλά η σεζόν. Πάντως, ποιος είναι ο αγαπημένος σου κομμωτής? Ο εκεί Γιώργος. Που σε εκτενίζει. Τι, Γιώργος? Ο μόνο. Γιώργος Κατσιδή μας. Γιώργο, έλα κοντά μας. Αποκλειστικά, όχι αγαπημένος. Ναι, αυτό ακριβώς. Γιώργος Κατσιδή μας εδώ κοντά μας. Γεια σου. Γεια σας. Μιλάγαμε την ημέρα που βγάλατε τη φωτογραφία στο Facebook και τα λοιπά. Λέω κάτσε να τις κάνω, γιατί γράφεις λατρεύω τα μαλλιά μου, λατρεύω τον Γιώργο, αυτά και από εδώ. Λέω μια και τα λατρεύεις. Και επειδή οι προτάσεις για τη γυναίκα είναι πολύ ωραίες να δίνονται, λέω το δεύτερο μέρος να δείξουμε προτάσεις, αλλά όχι σε μια κοπέλα. Να φέρουμε ένα μοντέλο όπως συνήθως κάνουμε, αλλά σε εσένα, έχεις πρόβλημα? Μεγάλη μου χαρά. Αυτό. Άλλωστε δεν έχεις και πρόβλημα να, αν το θέλεις, να μεταποιείς και να στραπατσαρίζεις με την καλή την έννοια την εικόνα σου, γιατί αυτό σημαίνει ο ηθοποιός μπορεί να παίζει τον πολύ πλούσιο, αλλά μπορεί να παίζει και τον μεροκαματιά και τον πολύ φτωχό. Μπορεί να βγαίνει πολύ όμορφος, αλλά να βγαίνει και πάρα πολύ χάλια αν ο ρόλος το απαιτεί. Και αν είναι στο εξωτερικό, να πάρει και ένα Όσκαρ. Σαφώς. Γιώργος, λοιπόν, Κατσιδή μας εδώ από το GT Hair Fashion με δύο κομμωτήρια, ένα στην Αθήνα. Σε ποια περιοχή? Αγίου Συναργύρου. Ωραία. Και ένα στην Μύκονο. Μύκονο. Δεν θα πω σε ποια περιοχή. Στο κέντρο.
Εκεί όπου γνωριστήκατε και με την Τριαντάφυλλη, όταν είχε γίνει λίγο μικονιάτισσα, για κάποια χρόνια. Και βεβαίως και τώρα που τη συνεχίζετε να την περιποιήσετε εδώ. Μέσα από σένα και από την Τριαντάφυλλη, επειδή έχουμε και λίγο χρόνο, λίγο τηλεοπτικά πολύ, αλλά για τα δικά σου δεδομένα, θα δείξουμε χτενίσματα που μπορεί μια κοπέλα, η οποία έχει έτσι λίγο σπαστό μαλλί από μόνη της, να κάνει μόνη της για να αλλάξει, είτε να βγει μια βόλτα, είτε να αλλάξει για το βράδυ λίγο να μεταποιήσει το look της, είτε και για το πρωί γιατί δεν θέλει να τα έχει κάτω και τη ζεσταίνουν. Δηλαδή πράγματα και πινελιές μικρές που μπορεί μια γυναίκα μόνη της να δώσει στον καθρέφτη και να αλλάξει το look της. Καθώς θα δουλεύεις, θα μας λες όμως και τις τάσεις της μόδας. Ξεκινάς να δουλεύεις. Εμείς βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται από τον Γιώργο και ευχαριστούμε πάρα πολύ βεβαίως και την Τριαντάφυλλη. Και καθώς δουλεύεις, πες μας το πρώτο που θα δείξουμε τι είναι. Λοιπόν, το πρώτο που θα δείξουμε. Καλοκαίρι 2017. Μικρά τρικάκια, μικρά κολπάκια μπορούν τα κορίτσια, οι όμορφες γυναίκες, στις διακοπές τους ή στην παραλία, να κάνουν μόνες τους. Ωραία. Κάτι πρωτότυπο, κάτι πολύ απλό, αλλά να φαίνεται και πολύ σύνθετο. Τέλειο. Εσύ ξεκινάς, δουλεύεις, μας λες και τι κάνουμε, βλέπουμε και εδώ ακριβώς τη σκηνή σου. Και ωστόσο μας λες και λίγο για τις τάσεις της μόδας, όσον αφορά τα χρώματα. Τέλειο. Δηλαδή. Τάσεις της μόδας 2017. Παίζει πάρα μα πάρα πολύ χρώμα. Έντονα χρώματα, κυρίως παστέλ, ροζ, φούξια, μπλε, κόκκινο, μοβ. Θα πείτε, Τριαντάφυλλη, και εμένα γιατί μου έχει κάνει ακόμα. Όχι, εγώ δεν. Αυτό είναι η νέα μόδα που τα μαλλιά είναι σαν να τα έχει βάψει τούφες, μοβ, ροζ και αυτά. Ο Γιώργος, που έχει αναλάβει όλο το look μου, σαν ηθοποιό δεν μου το προτείνει και εγώ δεν θα το έκανα. Γιατί είναι πιο περιοριστικό. Δεν μπορείς να πας να παίξεις ένα ρόλο και να είσαι με τις τούφες. Σαφώς. Αλλά είναι τρομερή μόδα. Γενικά, το βλέπουμε πράγματα, στο Παρίσι, σε πιο μεγάλες ηλικίες, όχι μόνο σε πιτσιρίκες. Είναι φοβερό ταλέντο και στο κούρεμα και στο αντρικό. Το έχουν δοκιμάσει οι συνάδελφοί μας. Νομίζω ότι είναι, είχατε, υπάρχει και ο Σπύρος ο Μπιμπίλες, δεν είχε νέα ναι. Εκεί μας είδες. Εσύ μην παρασύρισε. Εσύ μας είδες. Να πω ότι με δύο απλά χωρίσματα, τα πλαϊνά μας, πιάνοντας τα μαλλιά πάνω και αφήνοντας ένα πολύ μικρό τουφάκι, το μόνο που θα χρειαστούμε στην παραλία ή στη βόλτα μας στο σπίτι πριν βγούμε είναι μία χτένα και ένα απλό λαστιχάκι. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Χωρίζουμε τη χωρίστρα μας εκεί που τη χωρίζει κάθε μία μόνη της. Μπορεί μια κυρία να το κάνει αυτό και στη μέση, αν ναι, η χωρίστρα ναι, της μαζί της όπου πάει. Είναι η χωρίστρα, ωραία. Δεξιά, αριστερά, μέση. Πότε επιλέγουμε τη χωρίστρα στη μέση, λοιπόν, κυρίως, τι τονίζουμε όταν μια κυρία ή μια κοπέλα το κάνει στη μέση, αυτό τι αναδεικνύει, τι κρύβει. Όταν έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο μέτωπο, ένα μεγάλο κούτελο, αποφεύγουμε να χωρίζουμε τη χωρίστρα στη μέση. Γιατί αυτό λόγω, το μεγαλώνει γιατί αυτό και το. Μεγαλώνει και φαίνεται πιο πολύ. Ανοίγει περισσότερο το κεφάλι. Άλλοτε τετραγωνίζει, άλλοτε τριγωνίζει, ανάλογα το σχήμα και το πρόσωπο που έχει η καθεμία. Οπότε εμείς, ανάλογα με το σχήμα και το πρόσωπο, η Τριαντάφυλλη, ας πούμε, έχει ένα οβάλ πρόσωπο, ένα διαμαντένιο, θα έλεγα, πρόσωπο. Και δεν έχει μεγάλο κούτελο, απλά όχι, της πάει όχι, στο όχι, πλάι. Ναι. Της πάει ελαφρώς στο πλάι, προς μέση. Οπότε έχουμε επιλέξει να την κάνουμε εκεί τη χωρίστρα μας. Τώρα, πάμε. Με ένα απλό λαστιχάκι, πιάνουμε τα δύο πλαϊνά μας. Τα έχουμε χτενίσει, τα ναι, έχουμε χτενίσει. Ναι, εννοείται. Αυτές είναι πολύ ωραίες οι ιδέες και για την παραλία όταν είναι βρεγμένα τα μαλλιά εννοείται. Μετά το μπάνιο και θες γρήγορα να βγεις έξω για μια, ναι, για μια βόλτα. Ναι, πολύ βέβαια, και μια απογευματινή βόλτα. Ξέρεις, εγώ δεν μπορώ όταν βλέπω βέβαια. Και βρέχονται μόνο οι άκρες. Οπότε το υπόλοιπο μαλλί είναι καλό και οι άκρες έχουν. Αυτό το άγριο, το σπαστό. Ναι, έχουν αυτό το. Το wavy της θάλασσας. Αυτό λοιπόν χαλάει. Έχεις πολύ δίκιο. Και αρχίζει και γίνεται κάπως. Οπότε προτιμώ να τα έχουν πιασμένα οι γυναίκες ή να τα βρέξουν όλα ή να μην βρέξουν τίποτα. Μπράβο. Εμείς πιάσαμε το τουφάκι μας πίσω. Βεβαίως. Και αφήνουμε τα υπόλοιπα μαλλιά. Πάτω. Έτσι έχουμε δημιουργήσει μια φυσική στέκα. Ναι, μια αν και αυτό εμένα μου αρέσει το μπομπέ που κάνει, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, η κάθε μία μόνη της μπορεί να κάνει λίγο όγκο, να κρεπάρει, εντάξει, μπορεί να μην το έχουν όλοι. Βεβαίως. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Μετά, μπορούμε, καλοκαίρι 2017, έρχονται πάλι και για τρίτη χρονιά συνεχόμενη, πλεξίδες, ψαροκόκαλα, ναι, πολύ τα πάντα στη μόδα.
Αυτές που μου κάνατε πέρσι στη Μύκονο, η Kim Kardashian, τις Kardashians, δύο πλεξίδες. Οι γαλλικές ανάποδες ή οι γαλλικές κανονικές πλεξίδες που αρχίζουν από, από πάνω και φτάνουν κάτω στο χαμηλά στο λαιμό. Είναι ακόμα μόδα. Βέβαια. Είναι ακόμα μόδα. Καθώς φτιάχνεις αυτές τις πλεξίδες, λοιπόν, πες μου λίγο, μια και είπες και οι Kardashians, στη Μύκονο ειδικά έχουν περάσει πάρα πολλές εγχώριες και μη γνωστές κυρίες ή κύριοι για να χτενίσετε, για να περιποιηθείτε ή απλά για ένα λούσιμο, για ένα κούρεμα. Πες μου πρόσωπα που έχουν περάσει από το κομμωτήριο GT και έχουν αφήσει, αν το θέλεις, και πολύ καλή εντύπωση. Μέσα από τα κομμωτήρια του Γιάννη Θεοδωρόπουλου έχουν περάσει πάρα πολλά ονόματα. Ελληνική showbiz, ξένης showbiz. Πρόσφατα, φέτος το καλοκαίρι, εγώ χτένισα, επιμελήθηκα την κόμωση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Τέλεια. Πολλοί συναδελφοί μου έχουν επιμεληθεί τους Discord. Ναι, που έχονται συνέχεια. Ναι, βέβαια. Στο τέλος θα μένουν πιο πολύ εδώ και θα πηγαίνουν σαν guest στη δική τους χώρα. Εννοείται, φέτος το καλοκαίρι είχαμε την τιμή να φτιάξουμε την Beyoncé. Στη Μύκονο. Εγώ που ήμουνα. Εκεί σου, τριαντάφυλλη. πάρα πολλά ελληνικά ονόματα. Τζούλια Αλεξανδράτου. Κάθε Paris καλοκαίρι Hilton. Και ακόμα. Πάρις Χίλτον, ο Κωνσταντίνος Ογκερλές. Έχει φτιάξει την Paris Hilton και την επιμελήθηκε όσο βρισκόταν στη Μύκονο και έκανε την περιοδία της στο Κάβο Παραντίσο. Και πάρα πολλές άλλες και Ελληνίδες. Γενικότερα πιστεύεις ότι το ξανθό ή το μελαχρινό, ή το καστανό, το σκούρο τέλος πάντων ή το ανοιχτόχρωμο είναι εκείνο το μαλλί που ενδείκνεται πιο πολύ για να δημιουργήσει ένας hair stylist, δηλαδή εννοώ να δείξει κουρέματα, να δείξει χτενίσματα, να δείξει πληξούδα, ας πούμε. Ξεκάθαρα είναι το ξανθό, διότι είναι αυτό το, επειδή είναι ανοιχτόχρωμο και φαίνεται κάθε τι λεπτομέρεια. Είτε είναι πλεξίδα, είτε είναι ένα απλό πιάσιμο, είτε είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, μετά. Να πω, το απίστευτο είναι με αυτό το κομμωτήριο, γιατί εγώ ξεκίνησα από τη Μύκονο, που είναι άλλα τα ωράρια, που μετά από λίγο ο Γιάννης ο Θεοδωρόπουλος βγάζει τη βότκα με τα σπινάκια και μας κερνάει και τσίτα τις μουσικές. Εκεί μπορεί να χτενίσει και 12 το βράδυ. Το απίστευτο όμως, ναι, αλλά να νιώθεις τόσο όμορφα, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι έχει όλους τους celebrities. Αλλά δεν ξέρω για τους εργαζόμενους βέβαια. Όχι, γιατί έχουν βάρδιες, τους προσέχει. Ναι. Αλλά το απίστευτο είναι ότι δημιούργησε τον ίδιο χώρο με την ίδια ζεστασιά, όχι τα ίδια ωράρια, στην Αθήνα. Το GT. Έχει αρφάσιον στους Άγιους Αναγύρους. Άρα ξεκίνησε από τη Μύκονο. Ξεκίνησε από την Αθήνα. Από την Αθήνα. Από την Αθήνα. Ναι, αλλά έχει το ίδιο πνεύμα. Α, έχει φέρει το ίδιο στυλ. Που μπαίνει, πάρα πολύ την προσοχή, αυτό. Την οτιδήποτε. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σπάνιο. Ναι, μπράβο. Αν στο αντρικό κούρεμα. Αντρικό κούρεμα. Εκεί δεν έχουμε πολλά πράγματα να παίξουμε και να... Έχουμε πολλά. Βέβαια, τώρα εδώ και 1-2 χρόνια κυριαρχεί πάρα πολύ το μοτίβο του ξυρισμένο και σβήσιμο και είτε φράτζα είτε προς τα πίσω. Προσπαθούμε λίγο να φύγουμε από αυτό. Ναι, βεβαίως να το δεν κάνετε. Δεν φεύγουμε όμως. Εγώ αυτό που δεν μπορώ είναι αυτό το πολύ μακρύ πίσω. Με εκνευρίζει αφάνταστα. Ευτυχώς ή δυστυχώς για κάποιους φύγαμε από το κοτσιδάκι. Αυτό το κοτσιδάκι δε, ειλικρινά κοτσιδάκι, με παρανοεί. Ούτε παρέα δεν θέλω να με κάνεις, ούτε να βγαίνουμε μαζί. Δεν σας το λέω, μην μου στέλνετε μηνύματα με κοτσιδάκι που έχετε, γιατί δεν θα σας απαντήσω. Βέβαια. Ούτε με μακριά μαλλιά, κοντό όσο πιο κοντό. Κοντό. Είναι, δεν μπορώ, δεν λοιπόν, μπορώ, δηλαδή ναι, φίλοι μου, δεν μπορώ και δεν μπορώ καθόλου. Ισχύει, ούτε εγώ το συμπαθώ ιδιαίτερα. Αντιθέτως και η γυναίκα, άμα είσαι ξανθιά, έχεις πολλά ατού για να περάσεις ναι, το κατόφλι. Παίρνεις, λέει μέσα. Λοιπόν, κάναμε λοιπόν μία ανάποδη γαλλική. Ναι. Πλαϊνή. Τονίζουμε το πλαϊνό μας. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο πλαϊνό, εδώ οι τριαντάφυλλοι. Και με μία απλή φουρκέτα πιάνουμε όλα τα μαλλιά στο πλάι για να τα ρίξουμε. Φουρκέτα λέμε και το τσιμπιδάκι. Φουρκέτα είναι το ανοιχτό τσιμπιδάκι. Το ανοιχτό τσιμπιδάκι. Τσιμπιδάκι το γνωστό είναι αυτό. Α, οπότε φουρκέτα είναι φουρκέτα στο ανοιχτό. Είναι, ναι, το ανοιχτό. Γιώργο, χωρίς το υπέροχο ταλέντο σου, αυτό μπορεί να το φτιάξει μια κοπέλα ναι, με λίγη σίγουρα, εξάσκηση. Σίγουρα, νομίζω ναι. Όλα τα κορίτσια ξέρουν να φτιάχνουν πλεξίδες. Ναι. Από μικρά παιδιά μαθαίνουν να φτιάχνουν πλεξίδες. Νομίζω ότι αυτό το μαθαίνεις από τη γιαγιά. Ναι, αυτό δεν είναι κάτι. Δεν υπάρχουν και εξειδικευμένες βέβαια, δύσκολες που εντάξει, okay. Ανοίγουμε όσο μπορούμε την πλεξίδα μας. Να είναι πιο φυσική, ναι, πιο να κάθεται πιο natural. Ωραία.
Ίσως μπορούμε να πετάξουμε και κάποιο τουφάκι μπροστά, αναλόγως και το πρόσωπο, όπως είπα πριν, της κάθε γυναίκας. Είχαμε μείνει ωστόσο να μου λες και για τους άντρες λίγο, mm-hmm. ότι άρα προσπαθούμε ναι. να φύγουμε. Άρα όσο πιο κοντό, τόσο πιο πολύ έχετε στη μόδα ξανά. Ναι, σίγουρα. Όσο πιο κοντό, τόσο και στη μόδα. Τώρα βέβαια έρχεται και πάλι το κλασικό αντρικό κούρεμα. Δουλεύουμε πάλι ψαλίδι, χτένα ψαλίδι. Αφήνουμε λίγο μηχανή. Mm-hmm. Όσο μπορούμε, προσπαθούμε να το φέρουμε. Αλλά παραμένουμε, όπως είπα και πριν, στα πολύ ξυρισμένα, στα πολύ. Βέβαια, έχουν έρθει και στη μόδα πάρα πολύ τα tribal, τα χένα, τα του, που κάνουν πάρα πολύ στο. Έχουμε στο άλλο λίγο χρόνο για να δείξουμε, αν θέλεις και άλλο ένα mm-hmm. για να κλείσουμε. Για να ρωτήσω με αυτό γιατί... που θα κλείσουμε, να ρωτάς ό,τι θες. Επειδή για το αντρικό που λες, εκεί βλέπουμε και πολλά καινούρια που έρχονται από το εξωτερικό. Και το κομμωτήριο αυτό μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα σχέδια, γιατί κάνουν συνεχώς επιμόρφωση και ενημέρωση. Σεμινάρια, σίγουρα. Τα πιο καινούρια που έρχονται τώρα από τη Νέα Υόρκη, που είναι η Μητρόπολη της μόδας, το αντρικό, δεν είναι να θυμίζει λίγο το παλιό στυλ, το πολύ. Κλασικό. Ναι, χωρίστρα αυτό mm-hmm. και λίγο. Πάρα πολύ. Και μαλλί. Πάρα πολύ. Ναι. Μαζεμένο μαλλί, κλασικό, όπως είπα σαν πριν. Σαν να είναι με μπριγιαντίνη που ακριβώς, λέμε. Ακριβώς. Αυτό δεν είναι. Μπριγιαντίνη έρχεται πάλι λοιπόν, δεν έχει φύγει ποτέ, αλλά έρχεται πάλι λοιπόν στη μόδα, ειδικά το 2017 το καλοκαίρι. Θα συναντήσουμε πάρα πολύ μπριγιαντίνη να παίζει σε κομμωτήρια, να παίζει σε. Ναι, βέβαια τώρα πια η μπριγιαντίνη αυτή είναι τόσο εξελιγμένα τα προϊόντα που είναι πολύ διαφορετική και στην υφή και στο πώς το βλέπεις. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο. Λοιπόν, το τελευταίο, τι θα χρειαστούμε, κορίτσια? Μολύβια. Πολύ απλά. Δύο μολύβια. Ένα-δύο μολύβια. Ακούτε τι λέει, σημειώνετε. Δεν θέλουμε να βρέξουμε τα μαλλιά μας στη θάλασσα. Ένα μολύβι θα σώσει τα πάντα. Και θα φαίνεται και πάρα πολύ, πάρα πολύ. Που αν μη τι άλλο, τουλάχιστον όλες έχετε μέσα για το μολύβι που φοράτε. Εννοείται. Μία χτένα, όλες την έχουμε. Ένα λαστιχάκι, δύο φουρκέτες, όλες τα έχετε στην τσάντα σας. Και αν δεν τα έχετε, τέλος πάντων, ζητάτε από ένα φίλο σου. Τέλεια. Τέλεια. Από ένα φίλο, λοιπόν, θα βρεις χτένα λισουάρ. Γιατί λοιπόν. Το έχω δει και αυτό. Έχω δει δηλαδή να κάθω στην πλανή ξαπλώστα. Τώρα μου ήρθε ακριβώς, αλλά δεν μπορώ να σου πω το άτομο, γιατί είναι και πάνελ σε γνωστή πρωινή εκπομπή. Και έψαχνε η κοπέλα να βρει για τα χείλια της αυτό το lip gloss, επειδή μου είχαν αυτό. Και γυρνάει και λέει τώρα δίπλα στον πανελίστα, ήμασταν όλοι μαζί. Στην Άξο ήμασταν, διακοπές πέρσι. Και γυρνάει και λέει: σου πω, λέει, έλα αγάπη μου, λέει μήπως έχεις lip gloss. Και πεθάναμε όλοι. Δηλαδή δεν το είπε στην παρουσιάστρια, κατάλαβες, ή τη Ελένη Μεργάκη. Λέει, το πει, και λέω, παιδάκι μου λέω. Είσαι σοβαρός. Πού πας και το λες? Λέει, καλέ, έχει πάντοτε μαζί του. Άλλο, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, για πες. Πιάνουμε λοιπόν έναν πάρα πολύ απλό κότσο. Είτε ωραία. Αφήνουμε ένα μικρό τουφάκι από κάποια πλευρά. Μπορούμε να κάνουμε μία πλεξίδα και να το πλέξουμε γύρω από τον κότσο. Είτε απλά προσθέτουμε όλα τα μαλλιά και τα πιάνουμε όλα πάνω. Α, μ' αρέσει αυτό το και μπαίνουμε με ένα ανάλαφρο. Ενώ παλιά θα έλεγες ότι κοίτα, αυτοί πήγαν ένα στυλό. Παλιά βάζαμε και το ναι, στυλό, ακριβώς, το πήγε και στυλό, τα λοιπά. Βέβαια. Και έβγαινε έξω, ενώ τώρα είναι και πολύ designato. Βέβαια, και πάρα πολύ στη μόδα είναι και το chopstick. Ναι. Τι ωραίο. Πάρα βάζουμε ωραίο. Ένα chopstick απλό και πιάνουμε πάρα πολύ. Βέβαια, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές παραλλαγές. Μπορούμε να κάνουμε με δύο μολύβια, αυτό δύο είναι πάρα πολύ πρακτικό. Και πολύ απλό. Και πάλι βρίσκεται ένα μολύβι. Αλλιώ πάει στο μπάκι και παίρνει από τον τσεκαδόρο το μολύβι. Με μία κίνηση πιάνεις τα μαλλιά σου. Βέβαια τώρα να πω για την Ελένη που είπα ότι εντάξει εννοείται, είπα ήτη. Δηλαδή τώρα μην το δέστε ότι είναι η Ελένη, απλά έφερα μία παρουσιάστρια που έχει πάνελ. Μπορεί να είναι και η Σκορδά, δηλαδή από το πάνελ Σκορδά. Μπορεί να είναι και η Κατερίνα Καινούριου. Δεν ξέρω, λέω. Λοιπόν, ξέρω ότι θα μπλεχτείς γιατί όλοι στα πάνελ έχουν και ένα μολύβι, αλλά τι να σε κάνω κι εγώ, ψάξε. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μου. Θέλω καλά. Να υπενθυμίσουμε ότι άλλη μια φορά ότι οι προτάσεις αυτές από τον Γιώργο ήταν από τα κομμωτήρια. Mm-hmm. Τα κομμωτήρια GT Hair Fashion του Γιάννη Θεοδωρόπουλου. Mm-hmm. Βρισκόμαστε Αθήνα και Μύκονο, όπως είπες πριν. Ωραία, με ωράρια λίγο παραπάνω από τα κανονικά για να προλαβαίνετε όλες οι κυρίες και οι κύριοι. Να ευχαριστήσω και τον Γιώργο. Σε ευχαριστώ και έναν όλο. Να ευχαριστήσω για την υπέροχη. Εγώ ευχαριστώ εσένα που έκατσες. Δηλαδή, αλλά σ' αρέσει να σου περιποιώνται τα μαλλιά, οπότε ξέρω ότι είναι ευχαρίστηση. Και ευχαριστώ για την έκπληξη. Εσύ, αν θέλεις να μου κάνεις ποτέ μια έκπληξη, θα μου κάνεις κάτι που να έχει σχέση με μασάζ. Εντάξει, μόνο εκεί μπορώ να κάτσω όσες ώρες θέλεις. Το έχω. Λοιπόν, κάντε μου και εμένα καμιά έκπληξη εδώ πέρα, Γιάννη, 100 χρόνια.
Όχι, να με τρίψετε, αυτό το κάνετε. Γιατί είστε συνεργάτες μου, οπότε δεν νιώθω καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τα δύο μεδάκια. Εγώ τώρα φεύγω και αποχαιρετώ. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας με πολλούς καλεσμένους, πολλά θέματα και άλλους συντελεστές και άλλους συνεργάτες. Και αύριο θα σας στείλω Νάξο. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Σας αγαπάω πολύ. Γεια σας.